Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό η τελετή αγιοποίησης δύο καλογριών από την Παλαιστίνη. Το παρόν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου έδωσε ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς και ο Λατίνος Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ. Για τον Πάπα Φραγκίσκο, η αγιοποίηση των δύο καλογριών αποτελεί νέο μήνυμα στήριξης προς τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, λίγες ημέρες μετά την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από το Βατικανό. Οι δύο καλόγριες προέρχονταν από την αραβική χριστιανική κοινότητα και έζησαν στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Παλαιστίνη βρισκόταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Πρόκειται για τις πρώτες αγιοποιήσεις προσώπων από την Παλαιστίνη μετά τα χρόνια των Αποστόλων. Ο Ποντίφικας, αναφερόμενος στη ζωή και το έργο τους, τόνισε ότι αποτελούν υπόδειγμα για την προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών στη Μέση Ανατολή. Μια ημέρα πριν είχε χαρακτηρίσει τον Παλαιστίνιο ηγέτη άγγελο της ειρήνης. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από το Βατικανό, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε στο Ισραήλ, αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της διάθεσης του Πάπα Φραγκίσκου να εμπλακεί ενεργά στη διεθνή πολιτική. Είχε προηγηθεί διαμεσολάβησή του στην εξομάλυνση των σχέσεων Κούβα-ΗΠΑ και αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων.